Η τελευταία ομιλία για το μάθημα είναι 101, το οποίο επαναλαμβάνω ήταν συνεργειακό. Στόχο είχε να σας κάνει μια εισαγωγή στην επιστήμη του ηλεκτρονικού, μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών. Εντάξει, στόχος δεν ήταν να έρθουμε εδώ πέρα να ανεβαίνουμε στα. Να προχωριζόμαστε πάνω, είτε να κάνουμε φασαρία, είτε να βλέπουμε βίντεο, να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Και ειλικρινά, κύριε, δυσκολεύομαι να καταλάβω για ποιο λόγο αυτή η συμπεριφορά. Δυσκολεύομαι να καταλάβω για ποιο λόγο 19χρονα παιδιά, έτσι, συμπεριφέρονται σαν παιδιά πρώτη-δεύτερη γυμνασίου. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει ακριβώς με το μάθημα. Ο κύριος Τσικριτζής είναι κοντά μας, είναι επίτιμος καθηγητής στο τμήμα. Είχε δώσει και πέρσι μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και στον ακαδημαϊκό και στο γεωμηχανικό χώρο. Ωραία. Είμαι σίγουρος ότι η ομιλία του θα είναι πάρα πολύ καλή και προβόκατη. Έτσι, γιατί το κάνει συνήθως. Θέλω να σας παρακαλέσω να δείξετε τον απαιτούμενο σεβασμό. Τουλάχιστον πιεστείτε για μία ώρα, πόσο είναι η ομιλία για την κριτική. Έτσι, να δείξετε τον απαιτούμενο σεβασμό, εντάξει, ώστε να δείξετε ότι είστε άνθρωποι οι οποίοι αρχίζουν να οριμάζουν. Έτσι. Θα μπαίνετε στο βάθος του ηλεκτρονικού μηχανικού από το πρώτο έτος ήδη. Ωραία. Λοιπόν, δείξτε με τη στάση ότι δεν είστε παιδιά. Έτσι, ότι είστε νέοι εκολαπτώμενοι επιστήμονες. Λοιπόν, κύριε Τεχνίδη, να σας ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Θανάση. Δύο πράγματα. Δεν μπορώ να φωνάξω περισσότερο από ό,τι τώρα, οπότε αν απειλή ακούσετε, δεν ακούγεται καλά, τότε ελάτε κοντά. Δηλαδή, αν έχει καλή ακουστική, τότε δεν μπορώ να το ξέρω. Εσείς θα το καταλάβετε από μόνοι σας. Το δεύτερο που θα ήθελα να σας παρακαλέσω είναι ότι όσοι έχουν υπολογιστές εδώ, να τους κλείσουν. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο στην ακαδημαϊκή δεοντολογία, άμα είσαι σε ένα μέρος, πρέπει να είσαι εκεί. Άμα θέλεις να είσαι αλλού, τότε κανονικά πρέπει να είσαι αλλού. Και αναλαμβάνω εγώ την υποχρέωση για αυτούς οι οποίοι θέλουν να είναι αλλού, αλλά είναι εδώ σήμερα, θέλοντας να μου δώσουν ένα χαρτάκι, θα του βάλω την παρουσία, δηλαδή με το ζόρι εδώ πέρα. Δηλαδή το θεωρώ ότι το μόνο το οποίο θα δεχόμουν ήταν ένα μάθημα τεχνικό και ο καθηγητής δεν τα λέει καλά. Και μπορείτε να μπείτε μέσα στο μέτρο και να δείτε πώς τα λέει μέσω free, γιατί υπάρχουν free courses από το MIT και βρείτε τον ανάλογο καθηγητή στο MIT και αυτό που εξηγεί ο καθηγητής το εξηγεί καλύτερα ο άλλος καθηγητής, τότε καλά να έχετε με ανοιχτό τον υπολογιστή σας και να διακόψετε και τον καθηγητή σας και να του πείτε ότι ξέρετε κάτι. Αυτό που το εξηγείς εσύ έτσι, κοίταξε εκεί πέρα γιατί αυτός το εξηγεί καλύτερα. Αυτό το είδος στο ποτό το καταλάβαμε. Λοιπόν, τώρα γιατί διάλεξα αυτόν τον τίτλο που ουσιαστικά λέει πώς να επιβιώσει με στροφές και καταστροφές ή στη γλώσσα τη πιο καθημερινή, πώς να τη βγάλω με τσουλήματα και τα καλύματα, είναι γιατί ζούμε αυτή τη στιγμή μια περίοδο στη χώρα μας, αλλά γενικά στον κόσμο, που ξαφνικά έχουν πηγαίναμε πολύ άνετα στην ευθεία, γκαζώνοντας με βενζίνη λιτανικιά, ξαφνικά αρχίζουν πολλές στροφές και καταστροφές. Και τώρα ο κάθε ένας θα αντιμετωπίζει διαφορετικά. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάθουν σε πίσω κάθισμα και φωνάζουν γιατί δεν κάνουν αυτό το σύνολο. Υπάρχουν άνθρωποι που φωνάζουν γιατί δεν μας το φτιάξανε καλά στο συνεργείο. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που φωνάζουν γιατί ο δρόμος είναι άσχημος. Υπάρχουν άνθρωποι που φωνάζουν ότι ο οδηγός δεν είναι καλός. Υπάρχουν και άνθρωποι που λένε ότι ας πέσουμε στον πρώτο γκρεμό να ξεπερδεύουν γιατί να μην έχουν και την αγωνία. Και υπάρχουν τελικά και άνθρωποι, και ελπίζω μερικοί από εσάς να το καταλάβουν, που παίρνουν λίγο τα πράγματα στα χέρια τους σχετικά με τον εαυτό τους και το τι θα κάνουν στο μέλλον και προσπαθούν με όλες αυτές τις δυσκολίες που έρχονται και πολλές δυσκολίες που θα μας έρθουν να μπορέσουν να επιβιώσουν. Τώρα, ειδικά στο δικό μας το κλάδο, επειδή ένας κλάδος που δεν έχει τυπικά δικαιώματα, δηλαδή δεν είναι ένας κλάδος που εάν δεν υπογράφει
πάψει ο μηχανικός, δεν μπορείς να πάρεις την άδεια, δεν μπορείς να χτίσεις, δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Λοιπόν, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν ISO standards, αλλά ουσιαστικά το κάθε άτομο, εάν ξέρει καλά τη δουλειά, μπορεί να την κάνει, ανεξαρτήτως αν έχει πάρει πτυχίο μηχανικού υπολογιστών ή αν έχει πάρει πτυχίο φυσικού ή πτυχίο μαθηματικού ή πτυχίο μουσικού. Δεν παίζει κανένα ρόλο, θα ξέρει καλά τη δουλειά. Και επίσης το άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι θα δείτε γιατί θα κάνω μία αναδρομή τα τελευταία 50-60 χρόνια που είναι ουσιαστικά και τα χρόνια της ιστορίας. Και θα δείτε ότι ο κλάδος μας κάνει μετανάστευση κάνει σχεδόν 5 χρόνια. Και σε αυτές τις μεταλλαγές, για να επιβιώσεις σαν καριέρα, πρέπει να τις ακολουθείς. Δηλαδή αυτές οι στροφές δεν είναι μόνο στην οικονομία, αλλά είναι και στον κλάδο, στην τεχνολογία και στον τρόπο που γίνεται. Τώρα, γιατί σχεδόν 60 χρόνια πίσω, έχω δουλειάσει τον τοποκρατών του λόγω ηλικίας ότι πολλά τα πράγματα που θα σας γνωριάσω κάποιος εσείς προσωπικά. Και αυτό είναι κάτι μόνο στο πράγμα που μπορεί να συμβεί. Όταν είσαι μαθηματικός ή φυσικός, μιλάς για τους κορυφαίους επιστήμονες, για τις μεγάλες τομές, για τις μεγάλες καφές στην ιστορία της επιστήμης, αλλά είναι πάντοτε στο παρελθόν. Γιατί είναι 200 χρόνια πριν, 300 χρόνια πριν, 500 χρόνια πριν, 1000 χρόνια πριν. Στο δικό μας το κλάδο, καλώς κακώς είναι ένας πολύ καινούργιος κλάδος. Τα τελευταία, δηλαδή η μεγάλη δόνηση έγινε τα τελευταία 50-60 χρόνια. Τώρα υπάρχει μια προϊστορία, υπάρχει ο μηχανισμός των αντιπληθύρων, υπάρχει εδώ πέρα στην Κρήτη, βρήκαμε ένα δίσκο που μπορούσε κανείς να το χρησιμοποιήσει σαν προσωπικό υπολογιστή, τουλάχιστον στην αυσυγκλωβία. Υπάρχουν πάρα πολλοί μεγάλοι επιστήμονες που προσπάθησαν να δουν μηχανικούς τρόπους υπολογισμού. Σας συνιστώ ένα βιβλίο που είναι πάρα πολύ ωραίο που λέγεται Από τον Πασκάλ στον Φρονόιμο. Από τον Πασκάλ που άρχισε να ασχολείται με πώς να κάνει μηχανικούς υπολογιστές, μέχρι τον Φρονόιμο που ίσως θεωρείται από τους πρώτους που πραγματικά φτιάξαν υπολογιστές. Ο Φρονόιμο ήταν ένας μαθηματικός. Ο Γκρος, ο οποίος ασχολήθηκε πάρα πολύ στην εποχή μετά από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στην Αμερική, το να κατασκευάσουν τους πρώτους υπολογιστές. Και πριν από τον πόλεμο ή κατά τον πόλεμο, υπήρχαν τουλάχιστον δύο στα δύο στρατόπεδα επιστήμονες μεγάλοι που ασχολήθηκαν με υπολογιστές. Ο ένας ήταν ο Άλαν Τούρινγκ, τον οποίο μάλλον θα ξέρετε γιατί προηγούμενα από το Turing Machines, Turing Awards, ο οποίος ήταν στην Αγγλία. Γι' αυτό ήταν που έσπασε τον κώδικα Enigma. Μάλιστα, σε αυτήν την εβδομάδα που είναι σήμερα το βράδυ, θα υπάρχει ένα έργο που έχει να κάνει με το Enigma. Αν μπορείτε να δείτε το βράδυ, δείτε το, θα δείτε τι σημασία έχει αυτό για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και ο μαθηματικός, ο περίεργος, ο οποίος πέστησε σε αυτό το έργο, μάλλον ήταν ο Άλαν Τούρινγκ. Και υπήρχε κάτι ανάλογο στη Γερμανία. Ο Κόμπα Τσούσε ήταν ένας καθώς μηχανικός αυτός, ο οποίος έφτιαξε τον πρώτο. Όλοι αυτοί οι υπολογιστές ήταν περισσότερο για λόγους περισσότερο πολεμικούς. Δηλαδή τους χρησιμοποίησαν, για και γιατί υπήρχαν τότε πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο είχαν εκδοθεί στο ένα ή στο άλλο στρατόπεδο, αλλά σαν επιστήμονες έπρεπε να δουλέψουν για αυτό το στρατόπεδο. Αξέχαστο θα μου μείνει, υπάρχει κάτι η οποία αυτό μας ξέρουν λέγεται Πέτρι Νέα, τα οποία τα έφτιαξε κάποιος Άνταμ Πέτρι. Κάποτε το συγκράτησα και το ρώτησα, μα πώς, γιατί ενδιαφέρθηκε για τέτοια ακρίβεια στις διαδικασίες. Η απάντηση ήταν ότι στον πόλεμο ήταν από αυτούς που κοιτάγανε στους χάρτες και δίνανε τα στοιχεία στη Λουφτβάφε για να κάνουν τους λογαριασμούς. Και μου είπε κάτι το οποίο το ξέρω και το φανταζόμουν, ότι αν κάποιος έκανε λάθος,
δεν θα το βάλει και στο πιο απειμένη μεριά των Αγγλέζων. Τώρα πάμε λίγο fast forward και μπαίνουμε πια σε μια εποχή γύρω από την εποχή του 50-60 που η τεχνολογία αλλάζει, συνέχεια αλλάζει, δηλαδή πήγαμε από απλά από relays, αυτοί ήταν οι διακόπτες που ανοίγουμε και κλείνουμε και αυτοί ήταν από τις τηλεπικοινωνίες. Εκεί πέρα είχαμε πρώτα στα τηλέφωνα, είχαν διακόπτες που ανοίγουμε και κλείνανε και ο όρος debugging που χρησιμοποιείται σε εμάς έχει να κάνει με το bug, δηλαδή πήγε ένα ζουζούλι στους διακόπτες και δεν μπορούσε ο διακόπτης να ανοίξει και να κλείσει καλά και αυτό σήμερα χάραγε το προσή και έπρεπε να πάνε μετά τη σελίδα να βγάλουν το ζουζούλι. Λίγο πολύ καθώς το κλείνουμε σήμερα. Μετά πήγαμε τα ζήστος και μετά αρχίσαμε να προχωράμε πολύ πιο γρήγορα σε integrated circuits. Η τεχνολογία αλλάζει, μετά αλλάζει ο τρόπος υπολογισμών, δηλαδή το όλο το παράδειγμα, αυτή είναι στο παράδειγμα μέχρι τα ελληνικά, ο τρόπος που χρησιμοποιούνται οι υπολογιστές, αυτό αλλάζει ο τρόπος με τους οποίους οι εταιρείες δουλεύουν και κερδίζουν χρήματα στην αγορά και τελικά αυτό επηρεάζει και πάρα πολύ τις καρδιές των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, θα δείτε ότι δεν είναι ότι τα πράγματα αλλάζουν μέχρι και τώρα και στο τέλος της ομιλίας μου θα φτάσω στο τώρα, κάποια στιγμή θα φτάσω στο Facebook, στο Facebook κλπ. Που είναι τώρα, αλλά αυτά γίνονταν από πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, το πιο σημαντικό σε αυτές τις αλλαγές πρέπει να κοιτάξει κανείς όχι μόνο το κάθε κάθε κουλτή αλλαγή της τεχνολογίας, η οποία γίνεται συνέχεια, αλλά να προσπαθεί να δει, όπως λένε, το δάσος και όχι τα δέντρα. Δηλαδή, να δει το τι είναι το trend και κατά πόσο πάει το πράγμα. Παράδειγμα, σήμερα, όταν μιλάτε για cloud και μιλάτε για εκατομμύρια servers, όλοι αυτοί οι servers πάνε και τους βάζουν δίπλα σε μεγάλες μονάδες παραγωγής ενέργειας. Γιατί τραβάνε πάρα πολύ ενέργεια, οπότε δεν τους βάζουν εκεί που είναι η application, δεν τους βάζουν στην τράπεζα μέσα, τους βάζουν εκεί που είναι το υδροελεκτρικό εργοστάσιο που κάνει ηλεκτρική ενέργεια, γιατί εκεί οι εκατομμύρια servers έχουν πιεστεί ενέργεια. Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι που αλλάζουν. Επίσης η τεχνολογία συνεχίζει ακόμη, δόξα σε αυτόν που λένε news law, που σημαίνει ότι σχεδόν κάθε 2-3 χρόνια διπλασιάζεται, αν θέλετε, με τα ίδια λεφτά το τι τεχνολογία μπορείς να αγοράσεις. Δηλαδή τα πράγματα πάνε πάρα πολύ γρήγορα ακόμη. Για πάρα πολλά χρόνια λέγαμε και αυτό λέει ότι υπάρχουν ορισμένα limits, αλλά συνήθως βρίσκουμε τρόπους να αποφεύγουμε αυτά τα limits, γι' αυτό εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη. Και κάθε περίπου 10 χρόνια αλλάζει ο τρόπος δουλειάς. Δηλαδή αλλάζει ο τρόπος δουλειάς που σημαίνει και αλλάζει η καριέρα. Γι' αυτό κιόλας σχεδόν στη δική σας τη δουλειά, εάν δεν κάνετε τη μετάλλαξη στα καινούργια δεδομένα της τεχνολογίας, υπάρχει μια ημερομηνία λήξης της δουλειάς. Δηλαδή αυτά που ξέρατε, αυτά που θα μάθετε εδώ, με την καλύτερη προσπάθεια που θα σας κάνουν οι καθηγητές σας για να σας μάθουν αυτά που σήμερα ισχύουν, η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι σε 5, το πολύ 10 χρόνια, σχεδόν όλα να έχουν αναιρεθεί και να υπάρχουν καινούργια δεδομένα και καινούργιοι τρόποι δουλειάς. Που σημαίνει ότι αν δεν μπορέσετε να κάνετε αυτή την αλλαγή και επειδή δεν υπάρχει περίπτωση στη δική σας τη δουλειά να έχετε μόνιμη καριερή στη δουλειά, αυτό σας το υπογράφω. Κανένας οργανισμός και καμία εταιρεία στον κόσμο δεν πρόκειται να δώσει σε κάποιον που έχει να κάνει με υπολογιστές. Μπορεί σε λογιστικά, σε νομικά, σε ιατρικά κλπ. Να δώσουν μια δουλειά που να είναι επαόριστο, αλλά στη δική μας δουλειά δυστυχώς αυτό δεν ισχύει. Λοιπόν, αρχίζουμε τώρα. Υπάρχουν σημεία γραμμής που σημαίνει ότι όταν η αγορά δεν είναι τίποτα άλλο από τους ανθρώπους που είναι χρήστες και πληρώνουν για αυτές τις υπηρεσίες, αλλάζει, δουλεύοντας με καινούργια τεχνολογία, τότε μερικές εταιρείες, για αυτό σας λέω ότι υπάρχουν και πολλές καταστροφές,
υπάρχουν εταιρείες που πετυχαίνουν σχετικά γρήγορα, υπάρχουν άλλες εταιρείες οι οποίες με πολύ διαφορετικό business model ξεκινάνε και ξεκινάνε πάρα πολύ γρήγορα. Να είναι απίθανα πράγματα ότι αυτή τη στιγμή θα δείτε στο τέλος που θα σας δώσω κάτι. Βλέπετε ότι η Facebook και η Google έχουν απίθανες valuations, δηλαδή η τιμή της μετοχής επί πόσο έχει, πόσες μετοχές είναι έξω στην αγορά και μπορεί, ας πούμε, μέσα σε 5 χρόνια ο Τσούκερμπεργκ να έχει γίνει ένα από τους 50% πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου και η εταιρεία του σχεδόν από τίποτα έχει πάει στα 90% δολάρια. Δηλαδή μιλάμε για απίθανες αλλαγές. Τώρα, αρχίζουμε, δεν νομίζω ότι έχει δει κανένας κάρτες. Αυτές τις κάρτες που χρησιμοποιούσαν πρώτα για να βάζουν τα δεδομένα και τα προγράμματα. Τέλος πάντων, αξίζει τον κόπο να δείτε τουλάχιστον στα βιβλία σας ή να δείτε, θα πάτε στο Google μέσα και κοιτάξτε, οι κάρτες ήταν περίπου τόσες, ήταν σκληρό και πολύ καλό χαρτί, κάνανε τρύπες από key punch για τους χαρακτήρες και υπήρχε μάλιστα ένας κώδικας. Εγώ σας είπα, παιδιά, κοιτάξτε. Όποιος το θέλει να είναι, ας βγει έξω, τελειώνει. Κοιτάξτε να δείτε. Κάποτε είχα πει το εξής, ότι όταν δίνει ένας καθηγητής ένα διάλεξη, καλύτερα είναι στο τέλος οι μαθητές, αν τους άρεσε η διάλεξη, να το περνάνε καφέ. Και αν δεν τους άρεσε, να σκέφτονται ένα κόμμα. Είχα πει και κάτι ακόμη πιο σκληρό, το οποίο στη δική σας δουλειά ισχύει, ότι έτσι όπως είχαν καταπτύσει τα πράγματα στην Ελλάδα και πήγαν να φτιάξουν, κανονικά ο κάθε Έλληνας, όταν γεννιόταν μαζί με το πιστοποιητικό γεννήσεω, έπρεπε να του δίνουν και ένα πτυχίο πανεπιστημίου. Γιατί το σιγά-σιγά κάποτε θα το έπρεπε. Και μετά όσοι θέλουν να μάθουν, α μην να μάθουν, και όσοι θέλουν να μάθουν, να σκεφτούν να φύγουν για να κάνουν κάτι άλλο που του αρέσει. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα λόγο. Ειδικά σα λέω σε αυτή τη δουλειά και πιστεύω, ένα λόγο που έχουμε εδώ, εκτό ότι θέλω να πραγματικά να χαιρετήσω την τεράστια προσφορά που κάνουν οι καθηγητέ σα με πολύ αδίξιες συνθήκες, είναι γιατί πιστεύω πραγματικά ότι επειδή εσείς ήρθατε στο Πολυτεχνείο με οράματα και επειδή εσείς θα έχετε να αντιμετωπίσετε στη ζωή σας και στην καριέρα σας δύσκολες συνθήκες όπως όλοι οι άλλοι οι οποίοι είναι στα ανάλογα θρανία σε όλο τον κόσμο, γιατί μην νομίζετε ότι εσείς είσαστε σε δύσκολη θέση γιατί ας πούμε οι Κινέζοι είναι καλύτερη θέση, στην Κίνα όταν γίνεται ένας διαγωνισμός, ο πρώτος μπαίνει στο πανεπιστήμιο και ο δεύτερος γυρίζει πίσω στο γουστάσιο του πατέρα. Πολύ απλά πράγματα. Πολύ ξεκάθαρα. Λοιπόν, πιστεύω ότι είσαστε εδώ, προσπαθήστε να αυτές τις τα χρόνια που έχετε, που βλέπετε τώρα τις αλλαγές που γίνονται στην Ελλάδα και τις ξέρετε καλύτερα από κανέναν άλλο, να κάνετε ό,τι νομίζει ο καθένας καλύτερο για τον εαυτό. Τώρα, προχωράω. Αρχικά, περίπου 50, η Αμερική έκανε μια απογραφή μεγάλη και για να μπορούσαν να την κάνουν με το χέρι και έπρεπε να χρησιμοποιήσουν προϊστές. Αυτή ήταν και η πρώτη μεγάλη δουλειά που πήρε η IBM. Και πάλι σε σύνδεση με ένα βιβλίο, υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Think, είναι το μότο της IBM, το οποίο γράφει την ιστορία της IBM. Είναι πραγματικά καταπληκτική ιστορία για το πώς ξεκίνησε αυτή η εταιρεία και πώς έφτασε εκεί που έφτασε. Τέλος πάντων, με βάση αυτά άρχισε πρώτα η IBM, αλλά υπήρχαν και πάρα πολλές άλλες εταιρείες. Υπήρχε η Unilever στην Αμερική, υπήρχε η CDC, τώρα μιλάω για ονόματα που μερικοί ειδικά τους καθηγητές της είχαν, τα είχαν ακούσει, τους είχαν δουλέψει με αυτούς τους μεγάλους υπολογιστές. Υπήρχαν ανάλογες εταιρείες, εθνικές εταιρείες στη Γαλλία, η Bull, στη Γερμανία, η Siemens, οι οποίες πραγματικά φτιάχνανε μεγάλους υπολογιστές. Υπήρχαν για όλες αυτές τις εταιρείες, πάνω σχά στην Ελλάδα, οι πιο μεγάλες αντιπροσωπείες που είχαν τη μεγαλύτερη αγορά ήταν η Univac και η CDC. Ήταν και η IBM, αλλά και οι άλλες δύο μεγάλες εταιρείες είχαν πάρα πολύ μεγάλη αγορά. Και η κάθε κυβέρνηση, προσωπικά οι μεγάλες χώρες, προσπαθούσαν να δώσουν, αν θέλετε, τουλάχιστον την εθνική αγορά στην εταιρεία.
τη δική του για να μπορέσει να προχωρήσει και να επιβιώσει. Σιγά σιγά αρχίσαμε να βλέπουμε και τις πολύ μεγάλες applications, μεγάλες εφαρμογές τις είδαμε εκείνο τον καιρό, που ξαφνικά οι υπολογιστές αρχίσανε να λύνουν όχι ακαδημαϊκά προβλήματα, όχι να είναι μόνο στα πανεπιστήμια ή στα Ινστιτούτα Ερευνών, αλλά ακόμη να είναι μέσα στις μεγάλες τράπεζες για τα checks που ερχόνται για τις επιταγές, για να κάνουν το clearing στις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, σε όλες τις μεγάλες εταιρείες σχεδιασμού για αεροπλάνα, για project management. Τέλος πάντων, αρχίσαμε να βλέπουμε έτσι πάρα πολύ μεγάλες εφαρμογές. Προχωράμε τώρα και φτάνουμε περίπου την εποχή των 60, που η IBM, γιατί πρώτα για κάθε υπολογιστή χρειαζόταν να φτιάξει ένα καινούργιο operating system. Που σημαίνει ότι όταν η τεχνολογία άλλαζε και αυτός ο υπολογιστής, αν θέλατε, πάλιωνε και έπρεπε να φτιάξει ένα καινούργιο ή να πάρεις να αγοράσεις την εταιρεία σου ένα πιο μεγάλο, έπρεπε να ξαναφτιάξεις το operating system. Λοιπόν, για πρώτη φορά η IBM έκανε κάτι καταπληκτικά ριζοσπαστικό. Δηλαδή είπε ότι θα σας δώσω μία σειρά, μία family of computers από μικρούς μέχρι πολύ μεγάλους. Όλοι αυτοί είχαν διαφορετικές τεχνολογίες, διαφορετικές αρχιτεκτονικές, αλλά το operating system μάλλον θα είναι το ίδιο. Έτσι ώστε μία τράπεζα, όταν μεγάλωνε η εφαρμογή και έπρεπε να αλλάξει υπολογιστή, πήγαινε στο επόμενο μοντέλο της IBM. Ήταν όλο και ο διαφορετικός υπολογιστής, αλλά έπαιρνε την εφαρμογή και την τέριαζε γιατί το operating system ήταν το ίδιο. Ακριβώς για αυτό το λόγο η IBM ξεχώρισε από όλες τις άλλες εταιρείες, από τη CDC, Unibank, Boros και όλες τις National Companies, γιατί μπορούσε να δώσει αυτό το τεράστιο πλεονέκτημα. Βέβαια, η IBM εκείνο τον καιρό ρίσκαρε σχεδόν την ύπαρξή τη σε αυτή την απόφαση. Γιατί να τα καταφέρει να κάνει ένα compatible operating system για μια family of computers ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Το κατόρθωσε και από τότε αρχίσανε να φαίνονται ότι πάρα πολύ μεγάλες εφαρμογές. Και από εκεί άρχισε η ιδέα το να μπορείς να έχεις access στον υπολογιστή μέσω ενός θερματικού. Περιτώ να σας πω αρχικά, άξιος τον υπολογιστή, ξέρετε τι σήμαινε. Ο υπολογιστής ήταν σε ένα δωμάτιο τεράστιο, στο οποίο δεν μπορούσε να δει σχεδόν κανείς, εκτός από τους ειδικούς operators, που αυτή ήταν η δουλειά του. Πήγαινε απ' έξω, έδινε σε ένα κουτί με τις χάρτες σου, που ήταν το πρόγραμμά σου, τις χάρτες σου, που ήταν τα δεδομένα σου, το έδινε σε αυτούς και σου λέγανε έλα αύριο μεθαύριο να πάρεις το αποτέλεσμα των υπολογισμών του σε έναν εκτυπωτή και πήγαινε σε κάτι πυρίδες και έβρισκες αυτό που είδες την άλλη μέρα. Κάμα έχεις κάνει λάθος, ξαναάρχισες από την αρχή να διορθώσεις το λάθος σου για να ξαναφτιάξεις το κουτί και να το δώσεις. Η ιδέα του time sharing, ότι κάτσε ένα πραγματικό και έχεις άξιο στον υπολογιστή, αυτή ήταν πάρα πολύ ριζοσπαστική. Άρχισε στο περισσότερο, υπήρχε ένας General Electric υπολογιστή, ο 645 νομίζω ήταν το μοντέλο του, το οποίο το άρχισε το MIT και ήταν ένα σύστημα που επέτρεπε το time sharing που λεγόταν Multix, γιατί επέτρεπε σε πολλού να έχουν access. Και μπορώ να σας πω το πολύ ιδιαίτερο είναι ότι ο Ken Ritchie, που ήταν τότε εκείνη την εποχή δούλευε για τον Multics, και ο Ντέκο, με συγχωρείς, ο Ken Thompson, ο Dennis Ritchie που δούλευε για τα Bellas, κάποια στιγμή τους την έδωσε με τον Multics και αποφασίσαν να κάνουν ένα δικό του σύστημα που να είναι εσύ να έχεις ένα πρόσβαση και κοντρό στον υπολογιστή σου και το ονομάσανε Unix. Αντί Multics Unix. Προχωράμε. Γύρω την εποχή αυτή που έγινε το Unix, εμφανιστήκαν οι πρώτοι mini computers. Εντάξει, και ξαφνικά βγήκαν άλλες εταιρείες στην αγορά. Βγήκε η Digital, παραδείγματος χάρη, μεγάλη εταιρεία, καταπληκτική εταιρεία. Βγήκε η Dallas General, πάλι μεγάλη εταιρεία. Βγήκε η Nixdorf στη Γερμανία που έκανε αυτό. Και πάρα πολλές άλλες καινούργιες υπολογιστές, καινούργιες εταιρείες που κάναν mini computers. Και ό,τι και να κάνανε, οι μεγάλες άλλες εταιρείες που κάνανε το mainframe δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν γιατί είχαν το πρόβλημα. Δηλαδή, όποτε η IBM προσπαθούσε να κάνει ένα μικρό mini computer, το πρόβλημα ήταν ότι έβγαζε
αν έχετε δει μια από τις αμερικάνικες εταιρείες, η Chevrolet παραδείγματος, προσπαθούσε πάντα να κάνει μικρότερα αυτοκίνητα. Δεν τις έβγαινε. Δεν γινόταν. Γι' αυτό και τώρα ακόμη τα Chevrolet, τα μικρά αυτοκίνητα τα κάνουν στην Κορέα, τα κάνουν Κορέα. Γιατί αυτοί ξέρουν από τη μικρά αυτοκίνητα. Λοιπόν, κάτι ανάλογο συνέβαινε και στις μεγάλες αυτές εταιρείες. Ούτε η Boros, ούτε η CDC, ούτε καμία από αυτές τις εταιρείες μπορέσανε να πάρουν αυτή την αγορά του πυρηνικού τους. Και οι παλιές εταιρείες αυτές προσπαθούσαν να μείνουν στην αγορά, μένανε γιατί είχαν τις κατάλληλες εφαρμογές, αλλά με μεγάλα προβλήματα. Και σιγά σιγά, αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες εξαφανιστήκαν. Δεν υπάρχουν πια. Ή αγοραστήκαν από άλλες εταιρείες ή αλλάξανε τον τρόπο που δουλεύανε. Πάμε τώρα στην εποχή του 80. Το 80 πραγματικά αρχίσανε για πρώτη φορά να μιλάνε όχι για mini computers, αλλά για workstations. Εκεί ξανάρχισε η Sun. Η Sun Microsystems ήταν μια εταιρεία που ξεκίνησε πάλι από το Stanford. Δηλαδή ήταν μερικοί στο Stanford οι οποίοι θέλανε να φτιάξουν ένα μηχάνημα που να ταιριάζει πάρα πολύ καλά στο business. Οπότε φτιάξανε τη σαν μηχάνημα, σαν αρχιτεκτονική και φτιάξανε και ένα operating system που θα δουλεύει ακριβώς. Το Unix είχε μια περίεργη ιστορία, γιατί σας μιλάω για το Unix, γιατί σχεδόν όλα τα συστήματα, το Chrome, ό,τι υπάρχει σήμερα, που δουλεύει πάρα πολύ, είναι παραλλαγές του Unix. Άρα το Unix σαν βασική ιδέα και ο τρόπος που κάνει το file system και όλα αυτά είναι πολύ πολύ διαφορετική από... Σας παρακαλώ, ξέρετε κάτι. Το μόνο πράγμα που δεν μπορώ να κάνω εδώ πέρα είναι να φωνάζω. Σας είπα, όποιος δεν του αρέσει ή δεν θέλει, ή δεν θέλει ενδιαφέρεται. Δεν είναι ανάγκη να κουβεντιάζει με τον φόνο. Μπορεί να σηκωθεί να φύγει, δεν έχω κανένα χρόνο. Εμένα δηλαδή, ειλικρινά δεν πληρώνω με το κομμάτι. Ουσιαστικά δεν πληρώνομαι κιόλας. Οπότε αισθάνομαι την ανάγκη να πω αυτά που νομίζω θα σε ενδιαφέρουν. Αν δεν σε ενδιαφέρει, γιατί δεν χρειάζεται. Και επειδή αυτό έχει ακουστική και προς τα πάνω και προς τα κάτω, δεν είναι δηλαδή, μπορείτε δεν να μου σταματήσει όταν μου πείτε, ξέρετε αυτό δεν με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, τότε ακριβώς εμφανιστήκανε και τα πρώτα δίκτυα. Τα πρώτα δίκτυα γίνανε ουσιαστικά ή έγινε το ARPANET, που ήταν μια ιδέα πώς να ενώσουν οι μεγάλους υπολογιστές, κυρίως για την DAPA. Η DAPA είναι defense, ξέρω ότι θα σας ανάψουν τα λουμπάκια, αλλά είναι το Υπουργείο Άμυνας της Αμερικής μετά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πήρε την απόφαση ότι το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν το κερδίσαν οι στρατιώτες, αλλά το κερδίσαν οι μηχανικοί. Γιατί οι μηχανικοί ήταν αυτοί που φτιάχναν τα αεροπλάνα και τα τάγκς και τα πάντα. Άρα, από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έγραψε ένα πολύ ωραίο άρθρο, ο Βάνε Μαρκούς, καμία σχέση δεν είναι με τον Μπούς που ξέρετε, έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που έλεγε στην ουσία πρέπει η Αμερική επαόριστον να κρατήσει αυτή την τεχνογνωσία μόνο και μόνο για θέματα αμήνης. Που σήμαινε ότι 80% της έρευνας που γινόταν στην Αμερική πάντοτε ήταν χρηματοδοτημένη από το Υπουργείο Αμήνης χωρίς να έχει καμία ιδιαίτερη σχέση με τον πόλεμο ή με οπτικά συστήματα κτλ. Το ARPANET δεν είχε καμία σχέση με οπτικά συστήματα. Και πολλά άλλα πράγματα. Όλα δεν τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αμερικής. Η μεγάλη χρηματοδότηση που γινόταν από το MIT, το Stanford κτλ. Ήταν ακριβώς από το πάνω. Τώρα, αυτό που έγινε, σιγά σιγά οι παραδοσιακές μεγάλες εταιρείες που σας είπα πρώτα, οι Google, οι Boros κτλ. Αρχίζανε να χάνουν κομμάτια της αγοράς και αρχίσαν η μία μετά την άλλη να βγουν παρόλο που είχαν εξαιρετικά καλή μεταχείριση από τις κυβερνήσεις. Πάμε τώρα το 90 που μας ήρθαν οι πρώτοι personal computers. Personal computers,
Ο πρώτος πέσω να αποκτήσετε πραγματικά που εγώ είδα στην ζωή μου ήταν όντως από την IBM. Αλλά ήταν, μπορείτε να φανταστείτε, οι άλλοι έλαβαν μια. Δεν μπορούσα να το σηκώσει με τα χέρια, ήταν πάρα πολύ βαρύ. Ήταν δύο άνθρωποι. Η screen ήταν περίπου τόσο μικρή και βέβαια το τι μπορούσε να κάνει ήταν πάρα πολύ λίγο και δεν ήταν καθόλου software. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο σύστημα. Αλλά μετά η IBM τα παράτησε και ο λόγος που τα παράτησε ήταν καθαρά business. Η IBM έκανε μια ανάμεση που έλεγε ο Νίκο για να στείλει ένα άδειο κουτί στην IBM, να το στείλει σε πελάτη, ξόδευε 15.000 δολάρια. Άρα δεν μπορούσε να πουλήσει οτιδήποτε κάτω από 15.000 δολάρια, άρα η IBM δεν μπορούσε να πουλήσει πέσω από το δίκο, διότι κάνανε πολύ λιγότερο. Γι' αυτό χρειάστηκε η IBM κάποτε να κάνει ξεχωριστή εταιρεία στην κατοχή για να έχει κάτι να πράξει να σου. Απ' την άλλη μεριά όμως τα πράγματα προχωρήσαν πάρα πολύ γρήγορα γιατί στο Xerox Park που ήταν στην Καλιφόρνια δίπλα του Στάνφορντ εκεί πέρα αρχίσανε πραγματικά να φτιάχνουν πραγματικούς εργαζομένους οι άνθρωποι οι οποίοι δείξανε για πρώτη φορά εμφανιστήκανε και οι Pixel, δηλαδή οι Bitfat Displays, αυτές που βλέπετε σχεδόν σε όλα τα συστήματα και σε όλα τα screen. Δηλαδή ότι έχεις μια μνήμη και ό,τι είναι πάνω σε αυτή τη μνήμη, αυτό σαν bitmap φαίνεται στο display που έχεις. Και από εκεί αρχίσανε τα Windows, αρχίσανε τα πάντα, σύν το γεγονός, οι άνθρωποι ήταν και οι πρώτοι που είχαν δικό τους hard disk. Μέχρι τότε οι υπολογιστές είχαν ξεχωριστό δίσκο, γιατί η δίσκη είναι πολύ ακριβή, οι οποίοι ήταν κάπου αλλού, δεν τον είχαν ενσωματωμένο. Λοιπόν, προχωράμε. Η IBM άρχισε να και με τους PCs, αλλά συγχρόνως άρχισε να πηγαίνει σε services που ήταν πάντοτε, σε υπηρεσίες και χρειάστηκε να ξαναλλάξει σαν εταιρεία. Συγχρόνως δεν εμφανιστήκανε στους πέσω από τις πάρα πολύ καινούργιες εταιρείες. Παραδείγματος χάρη ο Ριβέτη, η οποία πήγε από γραφομηχανές, πάντα υπήρχαν γραφομηχανές στο Ριβέτη, σε ηλεκτρονικές γραφομηχανές και μετά πήγε σε μέσο αγωνίδους. Η ΝΕΚ, μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία της Ιαπωνίας, αποφάσισε να μπει και αυτή να μπει σε μέσο αγωνίδους και τελικά πήγανε πάρα πολλές εταιρείες και αναγκάστηκε να μπει και η IBM. Και σιγά σιγά όλες οι άλλες εταιρείες που είχαν να κάνουν με mini computers εξαφανιστήκαν. Η Dallas Renas εξαφανίστηκε σχεδόν. Η Nixon την αγόρασε η Siemens. Η Digital, η οποία ήταν μια τεράστια εταιρεία, την αγόρασε η Compaq, η οποία δεν έκανε τίποτα άλλο από πέρα από computers. Γιατί εμφανιστήκαμε σε μια εποχή που πραγματικά οι personal computers και το ίντερνετ ήταν πραγματικά ο τρόπος να το δώσω το παράδειγμα. Είναι πώς δουλεύει ο κόσμος. Δουλεύει μέσω ίντερνετ και μέσω αποκλήτους. Κατά πόσο ήταν desktop, laptop, δεν παίζει μεγάλο ρόλο. Δεν παίζει και τόσο τεράστιο ρόλο. Γιατί και το laptop δεν είναι mobile ακριβώς. Ο λόγος που δεν είναι mobile. Δηλαδή το laptop έχει τόσο πολύ, τόσο βαρύ σύστημα, που χρειάζεται πάντοτε την ηλεκτρική ενέργεια, δεν κρατάει αρκετά. Και αυτός είναι και ο λόγος. Ποια είναι η διαφορά, έτσι, γιατί τώρα για να πηδήξω και να σας κοιμήσω λίγο το ενδιαφέρον, σας ξυπνήσω. Γιατί τα netbooks, είχανε netbooks, έτσι. Ξέρετε τι είναι netbooks, είναι ένα laptop που είναι λίγο μικρό. Και βγήκε και το iPad. Γιατί το iPad πέτυχε και το netbook δεν πέτυχε. Γι' αυτό άλλωστε το καταλαβαίνετε γιατί οι netbooks, άμα πάτε να αγοράσετε, σας το πουλάνε μπίρπα, ενώ άμα πάτε να αγοράσετε τα iPad, πρέπει να τα σκάσετε. Πέστε μου γιατί εσύ, που τώρα έχω τα κλείσει να σκεφτώ, σας τι να τα ξέρω. Ποια είναι η διαφορά. Η τεχνολογία περίπου είναι η ίδια, έτσι, αυτή που κάνανε τα netbooks. Samsung έβγαζε netbooks, δηλαδή εντάξει, εκτός η Apple που είναι μια ειδική περίπτωση. Αλλά ποια ήταν η τεράστια διαφορά. Η τεράστια διαφορά είναι το operating system. Το netbook έχει Windows, το Windows είναι βαρύ σύστημα, αλλά με την ίδια τεχνολογία εξαντλεί την μπαταρία πολύ γρήγορα. Το iPad έχει iOS, έχει ένα σύστημα που προάρχισε ο Steve Jobs όταν έφυγε από την Apple, μάλλον το πετάξανε έξω από την Apple,
και πήγε και έκανε δύο εταιρείες. Η πρώτη ήταν η Pixar, η οποία έκανε όλα αυτά τα Disney movies που σας αρέσουν, και η άλλη εταιρεία ήταν η Next, που έφτιαξε ένα απίθανο κομπιούτερ με δικό του operating system. Και όταν ξαναγύρισε πίσω στην Apple Steve Jobs, πήρε όλους τους μηχανικούς από την Next και πήγε στην Apple και τους είπε τέρμα, το operating system δεν θα πάρουμε το ίδιο με το Mac, αλλά θα κάνουμε ένα καινούργιο για όλα αυτά τα συστήματα. Και οι παραλλαγές και για το iPhone και για το iPad και αυτά είναι αυτά τα συστήματα που είναι πολύ πιο ελαφρά, γι' αυτό και η battery life είναι πολύ πιο μακρινή. Και αυτό τα λέει όλα. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για το Kindle, γιατί το Kindle έχει μια παραλλαγή του Android που γι' αυτό το λόγο κρατάει πάρα πολύ περισσότερο. Προχωράμε τώρα. Λοιπόν, πάλι για το εκείνη την εποχή ήταν, υπήρχαν για αυτούς τους προσωπικούς υπολογιστές πάρα πολλά διαφορετικά operating system. Ξαφνικά και σιγά σιγά, επειδή ο Bill Gates είχε πατέρα μεγαλοδικηγόρο και ο πατέρας του μεγαλοδικηγόρος τον βοήθησε πάρα πολύ για να κάνει τα σωστά κοντράτα με την IBM, κατόρθωσε και η IBM δεν την πολύ ενδιαφέρανε τα operating systems, γιατί η IBM ήταν hardware company. Στην ουσία σου πουλούσε τον υπολογιστή και μετά σου έδινε το software exam. Ενώ ο Bill Gates είχε κάνει το κοντράτο και αυτό μπορούσε να το πουλήσει under license. Που σημαίνει ότι για κάθε operating system που πουλάγε και μετά με office system κτλ. Έπαιρνε license και από εκεί μαζεύει τα δισεκατομμύρια δολάρια από τις licenses. Εντάξει, γι' αυτό κιόλα πήγαμε σε Linux, γιατί Linux δεν σημαίνει license και δεν πληρώνει σχεδόν κανένα. Αλλά θα επανέλθουμε σε αυτά τα πράγματα. Πάντως, αυτό που έγινε μεταξύ της Microsoft και της Intel ήταν πολύ έξυπνο, γιατί η Microsoft έφτιαχνε ένα μεγαλύτερο σύστημα, το οποίο κάποια στιγμή δεν δούλευε, ήταν πολύ αργό για έναν κάποιο υπολογιστή που είχατε, και όταν η Intel και σου έλεγε θα έχω ένα καλύτερο Microsoft για να δουλεύει το Windows καλύτερο, και σου πουλάγε το μεγαλύτερο υπολογιστή. Όταν σου πουλάει το μεγαλύτερο υπολογιστή, κάπως ήρθε βάζε περισσότερα πράγματα. Δεν σε βοηθούσαν η μία την άλλη για να πείσουν τον κόσμο. Εγώ έχω laptops και PCs τουλάχιστον 20 χρόνια. Θυμάμαι όταν είχαμε έρθει εδώ στην Κρήτη, στο Πανεπιστήμιο, είχαν έρθει τα πρώτα IBM PCs. Εδώ. Τα είχα δει και από πριν. Που σημαίνει ότι είναι αυτή την εξέλιξη της μεταξύ Windows, laptops και δηλαδή Intel και Windows και πώς αυτές προχωρήσαν και καθορθώσαν και η μία και η άλλη να γίνουν πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες. Δηλαδή δεν είναι η Intel ήταν η μεγάλη, είχαν και άλλες εταιρείες που κάνανε αν θέλετε microprocessors ή Texas Instruments πάνω. Ήταν μια μεγάλη εταιρεία που έκανε chips. Τέλος πάντων, βγήκε ξαφνικά η Cisco, η οποία δεν υπήρχε πρώτα, μια εταιρεία που έκανε τους routers, πάλι αρχίσανε πολλές εταιρείες, αλλά η Cisco βγήκε πάρα πολύ γρήγορα μπροστά και η Cisco είχε ένα πολύ ενδιαφέρον μότο σχετικά με την έρευνά της. Ποτέ της δεν είχε R&D department η Cisco. Ούτε ποτέ. Το μότο ήταν ότι δεν κάνουμε έρευνα, αλλά όταν δούμε μια καινούργια τεχνολογία σε μια άλλη εταιρεία, αγοράζουμε. Δηλαδή αγοράζουμε μια μικρή εταιρεία γιατί βλέπουμε ότι έχει κάτι που μας ενδιαφέρει. Και η ανάλυση της ήταν με αυτόν τον τρόπο ότι τους ερχόταν φτηνότερα από να έχουν τη δική τους R&D. Λοιπόν, προχωράμε. Αυτές οι stable platforms για πρώτη φορά βγήκαν και πολύ καινούργιες εταιρείες που κάνανε μόνο software. Παράδειγμα η SAP που ξεκινήσανε στη Γερμανία κάτι ex-IBMers και φτιάξανε συστήματα για administrative systems και παράδειγμα η Oracle η οποία πραγματικά πήρε τα relational databases που υπήρχαν πολλά και πολλά στα πανεπιστήμια και έκανε μια global common. Εντάξει, αυτό έχουμε καλύψει από τον Έλλη, στον Έλλησον και στον Κέιτς οι οποίοι κατορθώσανε από ιδέες που υπήρχαν σε πολλά σημεία να κατορθώσουν να φτιάξουν τεράστιες εταιρείες οι οποίες είχαν σχεδόν το μονοπόλιο πάνω στον κλάδο. Ερχόμαστε τώρα 2000 mobiles, εκεί εμφανιστήκαν οι laptops,
Και κυρίως οι λάθος πήγαν όλοι αρχικά στο Ταϊβάν. Δεν ήταν ακόμη στην Κίνα. Και βλέπετε εκεί πώς αλλάζει η ιδέα του business model. Η Dell δεν είχε ποτέ τους καλύτερους υπολογιστές, τους καλύτερους λάθος. Είχε το πρέπει στο business model. Δηλαδή τι έκανε. Όταν εσύ έκανε μια παραγγελία στην Dell μέσω ίντερνετ για να αγοράσει έναν υπολογιστή και τον πλήρωνες, η Dell αυτό τον υπολογιστή που πλήρωνες εσύ έδινε την διαταγή σε κάποιον manufacturer στην Κίνα να τον φτιάξει και η Dell πληρωνότανε πριν πληρωθεί αυτός που τον έφτιαξε και τον πάρεις εσύ, που σήμαινε αντί να έχει αποθήκη για να σου δώσει τον υπολογιστή όταν πήγες να τον αγοράσεις, κέρδιζε το κουμάντο των χρημάτων σου από τη στιγμή που εσύ το πλήρωνες μέχρι τη στιγμή που αυτή ήταν υποχρεωμένη να πληρώσει αυτό τον υπολογιστή. Αυτό που το έφτασε στην Κίνα και αυτό τον υπολογιστή, εκτός από τις τέσσερις εταιρείες που κάνουν την πόλη, τον όλη, δεν τον έπιανε καν στα χέρια της. Δεν τον ακούμπαγε καθόλου. Λοιπόν, και ξαφνικά αρχίσαμε και για πρώτη φορά τα mobile phones και εκεί βγήκε η Nokia, η οποία ήταν μια εταιρεία που είχε μεγαλώσει στην Ελλάδα, η οποία χτύπησε από πολύ νωρίς τα mobile phones. Το mobile phone, αν μπορούσατε να δείτε, κάποια φορά σε έργα εμφανίζονται τα πρώτα mobile phones, ήταν τόσο μεγάλα, ήταν περίπου σαν αυτά καμιά φορά που θέλουμε να έχει αστυνομία. Ήταν τεράστια και πάρα πολύ βαριά. Σιγά σιγά η Nokia, η οποία ήταν καταπληκτική εταιρεία, η Motorola. Περιτώ να σας πω τώρα, κοιτάξτε, η Samsung είναι μια κορεάτικη εταιρεία. Πέρασε έξω. Να περάσεις έξω, παρακαλώ πολύ. Και βέβαια τώρα
Τα περισσότερα, ό,τι σχεδόν πιάνετε στα χέρια σας από το ηλεκτρονικό, όλα φτιάχνουν στην Κίνα. Οι Κινέζοι σιγά-σιγά, γιατί δεν ενδιαφέρονται να παίρνουν, να απλώς να πληρώνουν τις πατέντες των άλλων, δημιουργούν και τα δικά τους νόμοι για να μπορούν να φτιάχνουν ό,τι θέλουν με δικές τους πατέντες. Αλλά μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ότι όταν πριν 5 χρόνια πήγαινε στην Κίνα και πήγαινε σε μια εταιρεία, τη Huawei, που δεν την ξέρει κανένα, και η Huawei σου έλεγε ξεκάθαρα ότι εμείς θα φάμε τη Cisco. Και λέγε, θα τρελαθήκαν αυτοί οι άνθρωποι. Σε ένα κοπιό στο Σεντζέν θα πάνε να φάνε τη Cisco. Και όμως φάγανε τη Marconi. Δηλαδή η Αγγλία έχει μια παραδοσιακή εταιρεία τηλεφωνιακού, τηλεφωνιακού υλικού και ηλεκτρονικού, τη Marconi. Τελικά είχε τη Telecom αγοράσει μόνο το Huawei. Μετά πήγαινε σε μια μικρή εταιρεία 20 άνθρωποι και φτιάχνανε ένα operating system και σου λέγανε εμείς θα αντικαταστήσουμε το Windows. Αυτοί οι 20. Και δηλαδή αυτό το πράγμα, όπως δεν θα ξεχάσω, ένας καθηγητής από το MIT και πάει στην Κορέα και βγαίνει και λέει επίσημα ότι το δικό μου το Korean Institute of Technology σε 10 χρόνια θα είναι στα 10 πρώτα καλύτερα του κόσμου. Και δεν το έλεγε δηλαδή με την έννοια ότι ξέρεις, το είπα και ανάπως το κάνουμε εδώ στην Ελλάδα. Το πίστευε ότι και θα το έκανε και μπορεί να το έχει φτάσει. Λοιπόν, προχωράμε. Και τώρα φτάνουμε σε smartphones, e-books και cloud. Η Microsoft τώρα έχει ένα πρόβλημα. Γιατί η Microsoft βγάζει ακόμη τα 50-60 δισεκατομμύρια τον χρόνο. Αλλά πουλάει ουσιαστικά το Windows. Έρχεται τώρα η Google και σου δίνει το Chrome, δηλαδή όχι σε εσένα, αλλά σου δίνει σε αυτούς που πουλάνε τους laptops και τα λοιπά, τζάμπα. Και πώς μπορεί μια εταιρεία να σταθεί πουλώντας κάτι, όσο και χαμηλή τιμή, με μια εταιρεία η οποία το δίνει χωρίς λεφτά. Τώρα εδώ πέρα ισχύει κάτι το οποίο πρέπει να το σκεφτείτε πάρα πολύ. Λέει, υπάρχει ένα μότο που λέει If the product is free, you are the product. Πρόσεξε τι σημαίνει. Κάνει σε ένα υπολογιστή και δουλεύει με Google και Gmail. Και λε, α, Gmail είναι τσάπα. Δεν πληρώνω τίποτα. Είναι memory. Ποιο είναι το product? Product, η έννοια του product σημαίνει ότι κάποιος κάτι πληρώνει. The product is you. Εσύ που το δουλεύεις, είσαι το product. Γιατί η Google μέσω εσού και μέσω διαφημίσεων έχει το business plan να βγάζει λεφτά από σένα. Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Η Google και η Facebook και όλες αυτές οι μεγάλες εταιρείες, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να έχουν αρκετά eyeballs, δηλαδή μάτια που να είναι στραμμένα στις εικόνες. Και επίσης άρχισε και επανεμφανίστηκε το cloud. Και σας είπα λόγω ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή, ένα σερβερ, άμα πάρει το Πολυτεχνείο 20 σερβερ και τους βάλει εδώ, εντάξει, θα τους πληρώσει το κάθε σερβερ πιο ακριβά από ό,τι θα τους πληρώσει Google ή θα τους πληρώσει Facebook. Αλλά αν μια μεγάλη εταιρεία πάρει 2.000 ευρώ, θα κάνει και αυτή ένα καλό deal σε αυτούς που τους φτιάχνουν, άρα θα τους πληρώσει περίπου τα ίδια λεφτά. Εκεί που παίζει τεράστιο ρόλο είναι το κόστος της λειτουργίας τους. Η ΔΕΗ θα πληρώσει εδώ στην Ελλάδα για τη λειτουργία αυτού του σερβερ είναι πολύ πιο μεγαλύτερη από τη ΔΕΗ που θα πληρώσει η Google ή η Facebook όταν τον σερβερ τον έχει δίπλα από ένα εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας και έχει κάνει ένα τεράστιο deal με αυτό το εργοστάσιο όπως κάνουν τα εργοστάσια αλουμινίου για να μπορεί να παίρνει την ενέργεια φτηνότερη. Και όλο το cloud, υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα στο cloud, ειδικά για εταιρείες, είναι επειδή δεν ξέρεις πού είναι τα δεδομένα σου. Φοβάσαι πάρα πολύ και πώς θα το βάλεις σε κάποιο σημείο του κόσμου που είναι μεγάλη αστάθεια. Δηλαδή δεν θέλεις, ας πούμε, ξαφνικά τα δικά σου τα δεδομένα να είναι δίπλα στο Ζαμπέζι στην Αφρική και αν γίνει μια φυσαρία εκεί πέρα να τα χάσεις.
Πέρα στα κοντράτα της Google δεν σου λέει ξεκάθαρα πού είναι τα δεδομένα σου. Γι' αυτό υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Επίσης άρχισε το people sourcing, δηλαδή ότι ξαφνικά ενώ πρώτα έφτιαξες μόνο στο software, μετά έκανες outsourcing σε μια μικρότερη εταιρεία. Τώρα ο τρόπος που δουλεύουν όλες σχεδόν οι εταιρείες με τα apps, η Apple, σου λέει κάνε όλο software θέλεις. Είναι σαν να λες, δίνεις πινέλα και λες παιδιά, αγοράστε τα πινέλα σας και κάντε ζωγραφίστε ό,τι θέλετε. Όπου είσαστε και ό,τι θέλετε ζωγραφίστε. Άμα είναι καλό και το θέλει ο κόσμος, θα το σας το προωθήσω και θα κρατήσω κι εγώ το κατητή. Άρα σημαίνει ότι δεν έχει το κόστος upfront ούτε να αποφασίσει τι θέλει ο κόσμος, γιατί στην ουσία αποφάσισε εσύ τι θέλει ο κόσμος. Δικό σου πρόβλημα. Βγάλε εσύ ένα καλύτερο game. Τώρα αυτό κάνει μια τρομερή ισοπαίδωση, την οποία την έχει πει ο Freeman, the world is flat, την οποία εσείς κάποτε θα τη βιώσετε και θα την πληρώσετε. Γιατί? Γιατί ξαφνικά, όταν μπορεί εσύ από την Ελλάδα, ο άλλος από την Καλιφόρνια ή ο άλλος από το Καθμαντού να έχουν την ίδια πρόσβαση στο διαδίκτυο και να μπορούν να γράψουν με τον ίδιο τρόπο μία application, σημαίνει ότι ο καλύτερος από όλους αυτούς θα έχει το κερδίσει το παιχνίδι. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχει κανένα προβάδισμα αυτός που είναι στην Καλιφόρνια από αυτό που είναι στην Ελλάδα ή αυτό που είναι στην Ελλάδα από αυτό που είναι στην Ιγυρία. Γι' αυτό παίζει τεράστιο ρόλο, γιατί ξαφνικά δεν έχεις ένα κλειστό κύκλωμα να μπορείς να δουλέψεις. Δηλαδή εσύ έλεγες πρώτα ότι ρε παιδί μου θα πάω να δουλέψω, θα κάνω κάτι εδώ πέρα, αλλά είναι κλειστή η αγορά μου. Γι' αυτό έπαιζε τεράστιο ρόλο. Τώρα δεν είναι κλειστή η αγορά, που σημαίνει αν είσαι καλύτερος, εντάξει θα κερδίσεις. Δεν είσαι καλύτερος, sorry. Δεν πατάξεις 5 πτυχία και 3 διδακτορικά. Δεν παίζει κανένα ρόλο σε αυτό το πράγμα. Τώρα προχωράμε. Τώρα που ζούμε, κάτι παρόλο που λέγονται smartphones, τα smartphones δηλαδή όπως είναι το iPhone, όπως είναι τα καινούργια smartphones που έχουν βγάλει σχεδόν όλες τις εταιρείες, δεν είναι ουσιαστικά τηλέφωνα. Τηλεφωνάς κιόλας, αλλά ουσιαστικά είναι personal, very personal computers. Είναι δηλαδή, τα έχει όλα που έχει ένα computer, αλλά αυτό το θέμα το βάζει στην τσέπη σου. Η ιδέα το να έχεις ένα computer να το βάζει στην τσέπη σου, το pocket computer, είναι από πάρα πολλά χρόνια. Έχει καθαριστεί. Αλλά δυστυχώς πήρε πολλά χρόνια και η τεχνολογία να αλλάξει που να το επιτρέπει να είναι φθηνό και καλό, αλλά και συγχρόνως να αλλάξουν και τα δεδομένα της χρήσης, έτσι ώστε ο άλλος να το θέλει να το έχει μαζί του στη τσέπη. Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε εκεί. Και τώρα πια όλα έχουν αλλάξει. Δηλαδή, όλα τα πράγματα τα επιτρέπει η τεχνολογία και αυτό που αλλάζει φυσικά μεταξύ εταιρείας και εταιρείας είναι το business model. Πώς μπορεί κανείς να κερδίσει χρήματα. Δηλαδή, η Google κερδίζει χρήματα από advertising. Η Facebook κερδίζει χρήματα από advertising. Η Apple κερδίζει χρήματα από hardware. Η Apple είναι hardware company. Σου πουλάει με premium όλα τα κουτιά. Όλα τα άλλα στα δίνεις Apple. Αλλά σχεδόν τα. Αλλά ουσιαστικά σου πουλάει το κουτί. Πουλάει το κουτί και κερδίζει. Δηλαδή η κάθε εταιρεία πάνω στην ίδια τεχνολογία έχει πολύ διαφορετικό business model. Υπάρχει πάλι όλη η υπόθεση που έχει να κάνει με δημιουργία, publishing κτλ. Αυτή τη στιγμή μπορείς 149 ευρώ κάνει νομίζω το Kindle που μπορείς να κατεβάσεις περίπου 800 κουτί αν τα έχεις μέσα και μπορείς να το έχεις ή Wi-Fi ή να το έχεις ακόμη και 3G, δηλαδή ακόμη και μέσω του τηλεφώνου να τα κατεβάσεις τα κουτία. Και εδώ πέρα βλέπετε τη διαφορά. Άμα πάτε να αγοράσετε ένα βιβλίο στα ελληνικά, κοστίζει περίπου 20-22 ευρώ. Πιέτες, ό,τι βιβλίο σε δουν να είναι, δηλαδή είναι από 18 μέχρι 30. Όταν το ίδιο βιβλίο το αγοράσεις μέσω Amazon στα ελληνικά, είναι τουλάχιστον τα μισά. Δηλαδή είναι 8. Έτσι, κάθε το λέτε. Αν το ίδιο το βιβλίο το αγοράσεις ηλεκτρονικά, είναι 1 ευρώ. Εάν ενδιαφέρεσαι να αγοράσεις βιβλία και να διαβάσεις, σαφώς σε συμφέρει να το αγοράσεις ηλεκτρονικά.
τώρα. Θα σας δείξω 2-3 διαφάνειες, μη φοβόσαστε, τελειώνω σχετικά γρήγορα. Τι γίνεται, γιατί πολλά συζητιώνται για advertising, έτσι που είπα πριν, Google κάνει τα λεφτά της από advertising. Το ίδιο πράγμα και τη τηλεόραση, το ίδιο πράγμα. Κοιτάξτε τώρα αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον, τωρινό είναι αυτό. Ό,τι έχει να κάνει με πριν, δηλαδή εφημερίδες, περιοδικά κτλ. Έχουν 8% σε χρόνο που αν θέλεις απασχολείσαι, διαβάζεις κάτι τέτοιο και έχουν 27% του advertising spending. Πηγαίνετε στην άλλη άκρη, ξεχάστε το ίντερνετ, το mobile έχει 8% σε χρόνο που είσαι και έχει 0,5% σε advertising spending. Τι θα γίνει, χρειάζεται πολύ κανείς να το σκεφτεί. Όλοι αυτοί οι οποίοι, εντάξει υπάρχουν διαφορές, όσο και παίρνει σοβαρά και σου είπα και εγώ πες. Αλλά τελικά η μεταφορά που θα γίνει είναι από το print σε internet και mobile, στο advertising. Αυτό είναι και το business plan και της Facebook και της Google. Που σημαίνει ουσιαστικά αυτό θα σβήσει τις εφημερίδες και τα περιοδικά εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων. Και όλα σχεδόν οι μεγάλες εφημερίδες από New York Times, από Economist, από Financial Times όλες βλέπουν, το έχουν δει αυτό και προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να παίρνουν χρήματα από τις online εκδόσεις. Υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα. Να σας δείξω κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον για το Facebook. Γιατί σχεδόν κανένας δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί το Facebook αξίζει 90 δισεκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, κοιτάξτε το πρώτο, μπορεί να μην διαβάζετε, κοιτάξτε μόνο τις μπάλες. Το πρώτο λέει πληθυσμό. Λοιπόν, η Ρωσία έχει 140 εκατομμύρια, η Βραζιλία σε billions, έτσι. Η Βραζιλία έχει 200 εκατομμύρια, η Ινδονησία 240, η Αμερική 310, το Facebook τώρα έχει 840. Τώρα, και έχουν πει στο Facebook, ότι ο σκοπός του είναι να κατεβάσουν στο 1,5 δισεκατομμύριο που σημαίνει σχεδόν όλοι στον κόσμο να είναι δικτυωμένοι με Facebook. Η Ινδία έχει 1,22 δισεκατομμύρια και η Κίνα 1,34. Βλέπετε δηλαδή ότι σε population πόσους ανθρώπους έχει Facebook μέσα στο Facebook είναι η τρίτη χώρα στον κόσμο. Μέσα σε 5-6 χώρες. Κοιτάξτε τώρα market capitalization, που σημαίνει πόση έχει αξία η εταιρεία. Και βλέπετε, η πρώτη αξία, και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον πώς ανέβηκε εκεί πέρα, έχει άπο, μετά είναι σε δισεκατομμύρια, 425 δισεκατομμύρια. Και βλέπετε ότι η Facebook έχει 90 ήδη. Η McDonald's έχει 101. Η Amazon έχει 82, η Boeing 56, η Toyota 132. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι η Amazon, Facebook και Toyota, με συγχωρείτε, Amazon, Facebook, Google, Apple έχουν σχεδόν σβήσει Boeing, Toyota, McDonald's, μιλάμε για εταιρείες, οι οποίες έχουν μεγάλη δύναμη και μεγάλη presence σε όλο τον κόσμο. Αλλά το τελευταίο είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Λέει τον αριθμό των υπαλλήλων. Αυτά τα πράγματα η Facebook έχει 3,2 χιλιάδες, δηλαδή με 3.200 υπαλλήλους έχει συγκρέσει όλο τον κόσμο. 800 εκατομμύρια ανθρώπων. Και αυτό περίπου, άμα ξέρετε να κάνετε αίσθηση, μιλάει ότι έχει η Facebook αυτή τη στιγμή 1,2 εκατομμύρια δολάρια και τζίρο ανά υπάλληλο. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος από τους 3.200 που λένε στο Facebook, ανεξαρτήτως αν είναι και γραμματέας, δεν παίζει ρόλο. Όλοι, μιλάμε όλοι πάλι, έχει μέσω όρο 1,2 εκατομμύρια τζίρο το χρόνο και έχει και 1,2 εκατομμύρια cash. Αλλά κοιτάξτε πόσα cash έχει το Facebook. Στο σιτάρι. Σκεφτείτε όμως, τι υπάλληλος είναι αυτός, γιατί αυτό το λέω γιατί πολλοί λένε παιδί μου, για να είναι καλά τα πράγματα στην Ελλάδα, θα πάρουμε τη βαλίτσα μας και θα πάμε έξω. Εσάς περιμένουν για τους 3.200.
Δηλαδή, οι υπάλληλοι που είναι εκεί έχουν άλλη κουλτούρα και θα το δούμε αυτό. Και βλέπετε τώρα, η McDonald's που έχει περίπου την ίδια capitalization με την Toyota, με τη Facebook, περίπου δεν έχει τεράστια, 10 δισεκατομμύρια και εγώ πιστεύω σε ένα χρόνο θα τη φτάσει. Η McDonald's κάνει αυτό το τζίρο με 1.700.000 υπαλλήλους. Και άλλο το κάνει με 3.200. Λοιπόν, τώρα, ένα άλλο πάλι που θέλω, γιατί αυτή τη στιγμή όλες αυτές οι αλλαγές, smartphone, τα 50% το smartphone τώρα πάνε σε Android. Είναι 52-53% και μεγαλώνει. Γιατί το Android πάλι είναι τζάμπα. Εντάξει, ενώ το δεν είναι προπάρετο. Η Apple ήδη έχει ένα αστρονομικό ποσό κέρδου στον χρόνο και έχει και ένα αστρονομικό αριθμό σε cash. Τώρα η Nokia είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο Στίβεν Έλο πριν ένα χρόνο έγραψε ένα μέμο και με αυτό το μέμο που έγραψε, το οποίο ουσιαστικά έλεγε ότι δεν κερδίζουν οι πλατφόρμες αλλά τα ecosystems, ότι η Nokia δεν έχει τη σωστή πλατφόρμα και ότι το τρίτο είναι ότι θα πάει και θα κάνει συμφωνία με την Microsoft. Για αυτά τα τρία πράγματα που έγραψε ο Έλο, η Nokia έχασε 55% της αξίας της μέσα σε ένα χρόνο. Και από την άλλη μεριά η Ring παραπέει. Η Ring είναι η BlackBerry. Και η Microsoft έχει τεράστιο πρόβλημα να μπει σε αυτή την καινούργια κατηγορία. Προσπαθεί συνέχεια, έχει πάρα πολλά λεφτά, αλλά έχει πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει σε μερικά χρόνια. Αυτό είναι που σας λέω ότι συνέχεια γίνονται αλλαγές. Τώρα, να γυρίζουμε και σε εσάς. Αυτό που πρέπει να αναρωτηθείτε, να αναρωτηθείτε στη διάλεξη, βγαίνετε έξω και συζητήσετε, αν θέλετε να συζητάτε, τι ρόλο θα παίξετε εσείς, πού θα είσαστε και τι μπορείτε να κάνετε και τι πλάνα έχετε για το μέρος σας. Γιατί κακά τα ψέματα στην Ελλάδα δεν είναι ανάγκη, δεν έχει πέσει, αλλά φέτος το έχετε βαθύνει όλοι. Το δημόσιο είναι κλειστό, τελείωσε. Και όχι μόνο τελείωσε, τελείωσε επαόριστο. Γιατί οι συμφωνίες που γράψαμε χθες δεν είναι για ένα και δύο χρόνια, ούτε είναι για μια ή άλλη κυβέρνηση. Μην ξεχάσετε ότι ακόμη για αυτούς που είναι επαναστάτες και ο Λένιν ακόμη μετά τη Σοβιετική Ένωση αναγκάστηκε να πληρώσει τα δάνεια του. Ξέρετε αυτό. Και όχι μόνο αυτό, και όταν έφυγε η Σοβιετική Ένωση, η Ρωσία αναγκάστηκε να πληρώσει τα δάνεια του Τσάρου. Υπήρχε ο Κοστολάνη, ένας μεγάλος, τεράστιος speculator, ο οποίος είχε αγοράσει χρόνια όλα τα δάνεια, τα ομόλογα του Τσάρου. Ήταν τις πλάκες, ήταν αντίκες. Και όταν επανήλθε η Ρωσία, είπανε, α, με συγχωρείτε, εσείς χρωστάγατε τότε και πρέπει να τα πληρώσετε. Και οι ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα έχουν τεράστια προβλήματα και οι μικροδουλειές, γιατί είχαν πάντοτε αυτές οι μικροδουλειές λόγω μεγάλης δυσκολίας, είναι άφαντες. Οπότε τώρα, τι σας μένει. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Φάγατε τώρα λύσεις στη διάλεξη για το πώς θα περάσετε στους φοιτητές ένα σωρό αντιδραστικά ιδεολογήματα. Δηλαδή, από το πιο μικρό στο ότι να ακολουθούν την ατομική λύση και ότι ρε παιδί μαμά είσαι άξιος, θα αποτύχεις. Λες και οι γονείς μας αυτή τη στιγμή δουλεύουν σαν τους κράτους και τους λιώνουν τους μισθούς και τους λιώνουν και τα δικαιώματα είναι ας πούμε ανάξι. Με τη το γεγονό ότι τα εταιρείες θα μας κάνουν δεν ξέρω και όχι κατάδες από τους οποίους θα μας αποκράσουν. Μα δεν είσαι υποχρεωμένος να δουλέψεις για τις εταιρείες. Δεν είσαι υποχρεωμένος σε κανείς. Σκλάβος είσαστε. Όχι. Και το δεύτερο που δεν είσαι υποχρεωμένος. Το μέλλον που μας ετοιμάζουν είναι αυτό. Ακούστε να δείτε. Εγώ εδώ πέρα είμαι σε πολυτεχνείο. Ήθελα να κάνω μια τεχνολογική διάλεξη. Δεν ήθελα να κάνω πολιτική συζήτηση. Σέβομαι απόλυτα τον καθένα σας, τις πολιτικές σου επιθέσεις. Ούτε καν ήθελα εδώ να σας πω ότι το σύστημα που σας λέω είναι δίκαιο ή σωστό. Σας είπα ποτέ εγώ είναι σωστό. Εγώ σας περιγράφω. Εγώ σας περιγράφω. Ξέρετε κάτι. Υπάρχουν όλα αυτά. Εντάξει, άμα σας. Οι μηχανικοί να δουλεύουν για τις πολεμικές μηχανές των περιεχομένων. Να σας πω κάτι. Ότι είναι λογικό. Εντάξει,
λέτε συνελεύσει. Αυτά που λέτε δεν χρειάζεται να πείσετε εμένα. Εγώ δεν παίζει ρόλο. Εγώ ό,τι είχα να κάνω στην καριέρα μου το έκανα. Θέλετε να πείσετε του συναδέλφου σα, θα έχετε την ευκαιρία στη συνέλευση που θα κάνετε να πείτε κιόλα και να πείτε ότι όλα αυτά που σα λένε είναι σαν χαμάρε και εμεί θα κάνουμε την πάλι μα όπω τη θέλετε εσεί. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Δηλαδή οι απόψει σα οι πολιτικέ, όπω δεν με ενδιαφέρεστε και εγώ δεν προσπάθησα να πω, σα περιέγραψα τι υπάρχει. Δεν σα είπα ότι είναι δίκαιο, δεν σα είπα ότι εγώ είμαι, δεν ήρθα εδώ σαν αντιπρόσωπο τη εταιρεία. Εντάξει. Είπατε ότι είναι έξω, ότι είναι λογικό, ότι αυτό πρέπει να κάνουμε και εμεί το μέλλον. Στο πράγμα θέλει. Τι να κάνω, γράφει. Τι να κάνω, γράφει. Τι να κάνω. Δηλαδή να πάμε σε ένα πλέον διασάγητο που θα μα χρηματοδοτούν όλοι. Κοιτάξτε, να σα πω κάτι. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ο κάθε άνθρωπο μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, τι θέλετε. Θέλετε να μείνετε σε αυτό το σύστημα, πηγαίνετε στην Γάβρο, που είναι μια χαρά και μπορείτε να ζήσετε ωραία. Θέλετε στην Γάβρο, εδώ στην Κρήτη είναι, που είναι ένα μέρος που είναι, μπορεί κανείς να ζήσει κοντά στη φύση και μακριά από τις εταιρείες. Γιατί εδώ δεν ισχύει οι ίδιες συνθήκες μέσα με άλλα μέρη. Εδώ πρέπει να δείτε. Εγώ θα σας πω κάτι. Κοιτάξτε, το μόνο δικαίωμα το οποίο δεν μπορεί να απαιτήσει κανείς από τις εταιρείες είναι να σου πούνε μισθό χωρίς να κάνεις τίποτα. Εντάξει, αυτό δεν είναι δικαίωμα. Δεν έχω να κάνεις τίποτα. Όταν μας είπατε ότι από τη Facebook μόνο έχουν κέρδη από τον κάθε εργαζόμενο ένα δύο εκατομμύρια ευρώ, νομίζω βλέπουμε ποιος είναι αυτός που δουλεύει και ποιος είναι το παράστατο της κοινωνίας που παίρνει το πλούτο από αυτόν που το παράγει. Μπράβο. Ότι εργαζόμενοι θα παραμονούν και κάνουν τα παράστατα που στο αναβάζουν. Ας πούμε, εγώ δέχομαι. Και για αυτούς λειτουργούν και τώρα τα πανεπιστήμια. Δέχομαι. Όχι, δεν νομίζω ότι αυτό. Δεν νομίζω ότι αυτό. Αλλά να ξέρετε κάτι. Σας είπα, γιατί δεν βγάζετε αυτόν τον ωραίο λόγο στη συνέλευσή σας. Θα είναι και πολύ περισσότερο. Δηλαδή, εμένα τι προσπαθείτε να με πείσετε, εμένα να πείσετε πώ. Ωραία. Μετά όταν τελειώσει η διάλυση θα δώσει τη δικιά σου. Άστο να τελειώσει τώρα. Δεν είναι δικιά σου. Κολλέω πέρα από το πρωτοτικό μάθημα, γιατί είναι γενικά, δεν είναι μόνο η σημερινή διάλυση, η οποία προσπαθεί να βάλει τέτοια ιδεολογήματα στους πολιτές, είναι όλα τα μαθήματα τα οποία γίνονται αυτή τη χώρα και τα οποία το πρόσχημα ότι να δουλεύει. Αν μπορεί να πω λίγο το λόγο. Εντάξει, εσείς εκτιμάτε ότι ο κ. Σας είπε ότι από κάθε εργαζόμενο εφέρει που κάνει ένα εκατομμύριο κτλ. Εκπαίδευση. Ο άνθρωπος σας είπε εδώ πέρα ότι περιγράφει μια πραγματικότητα. Τα νούμερα είναι αυτά. Εντάξει, εσείς είπαν είναι σωστό, δεν είναι γράφο. Λοιπόν, τώρα έχει πάνω μια διαφάνεια η οποία λέει ότι πρέπει να δείξουν τον δρόμο στους φοιτητές να αλλάξουν αυτή την κατάσταση. Και παρόλα αυτά, σαν δείτε σε αυτό το πράγμα, βλέπετε εμείς πρέπει να αυτό θα λέω τώρα φτάνει το διατάφτα. Ωραία, και διαβάζω εκεί πέρα, είναι excellence, είναι commitment, είναι excellence, είναι ένας πάρα πολύ καλός που κάνει, το commitment να είσαι αποσυλλομένος που κάνει και το κάνω να εντάξει παιδεία. Πιστεύω ότι θα πετύχεις. Δηλαδή, άμα το κάνει, άμα το κάνει, άμα το κάνει, το δωρίζει. Οι γονείς μας που τους κόβουμε τόσο μισθούς είναι ότι δεν είχαν παιδεία, είναι ότι δεν ήταν μορφωμένο ο έπρεπε, δεν αγαπούσαν το δικείμενο του. Δεν ήταν τεμπέλια. Λοιπόν, αφήστε να τελειώσει η διάλεξη. Αφήστε να τελειώσει η διάλεξη. Εντάξει. Ποια θέλετε, μπορώ και στον κύριο Τσιγκριτζή. Και μετά μπορείτε να αντικάθετε. Λοιπόν, αυτό που το έδειξε και πέρσι, το μόνο πράγμα που σα λέω είναι ότι όταν είσαι στην Ελλάδα, είσαι πάρα πολύ λόγω που ακούς μιλάς στην τηλεόραση, μιλάς στο ραδιόφωνο κτλ. Ασχολείσαι πάρα πολύ με τα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας, με τις σωστές ή λάθος πολιτικές επιλογές της Ελλάδας κτλ. Το μόνο που θέλω να σας αφήσω είναι ότι στη δική μας τη δουλειά δεν είναι ο κίνδυνος έρχεται από οικονομικές ή πολιτικές σειρά. Έρχεται από μια πολύ
γρήγορη αλλαγή της τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, τρόπου που χρησιμοποιείται αυτή η τεχνολογία, η οποία φέρνει μεγάλες αναταραχές στις καριέρες των ανθρώπων. Στην καριέρα σα, ανεξαρτήτως τι θέλετε να είναι αυτή, ανεξαρτήτως αν θέλετε να δουλεύετε σε εταιρείες, εάν θέλετε να μείνετε σε αυτόν τον κλάδο, πρέπει να είσαστε πάρα πολύ ευέλικτοι στο πώς αλλάζει αυτός ο κλάδος και ποια είναι η αξία. Όχι, δεν έχεις το λόγο. Δεν έχεις το λόγο. Δεν έχεις το λόγο. Δεν έχεις το λόγο. Όταν ζητάς συγγνώμη δεν παίρνεις το λόγο. Θα τελειώσει η ομιλία και μετά θα μιλήσω όσο θες. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Τώρα, από εκεί και ύστερα, θυμόσαστε ότι σας είπα στην αρχή. Θεωρώ ότι είναι δικαίωμα του καθενός να έχει πολιτική θέση, να έχει ψήφο, να έχει το δικαίωμα να δέχεται ή να μην δέχεται ορισμένες ιδέες και να επηρεάζει και άλλους για να κάνουν ορισμένα πράγματα. Αυτό δεν πρόκειται να το αρνηθώ ποτέ και ποτέ σε μια ακαδημαϊκή διάλεξη, σε μια ακαδημαϊκή κοινωνία. Ήρθατε εδώ σαν ελεύθεροι άνθρωποι, δεν είναι στρατός εδώ να σας πάρει αυτό το ζώο. Εντάξει, θα φύγετε σαν ελεύθεροι άνθρωποι, θα κάνετε ο καθένας ό,τι θέλει. Θέλετε να δουλέψετε, δεν θέλετε να δουλέψετε. Θέλετε να αλλάξετε τον κόσμο. Αλλά το μόνο πράγμα που σας λέω, ότι ακόμη, αφήστε με να τελειώσω, ακόμη και αν θέλετε να αλλάξετε τον κόσμο και αν θέλετε να τον αλλάξετε χρησιμοποιώντας τη δική μας τεχνολογία, τότε θα πρέπει να είσαστε σε αυτή την τεχνολογία αρκετά καλοί και για να μείνετε καλοί πρέπει να είσαστε ευαίσθητοι. Τελείωσε η διάλεξη και μπορείτε από εδώ κύριε να πείτε ότι αυτά δεν σας ενδιαφέρουν και οι άλλοι φοιτητές δεν πρέπει να τα ακούνε. Δεν με ενδιαφέρουν. Δέχομαι τη γνώμη σας. Δεν προσπάθησα εγώ ποτέ, ούτε είμαι μέτοχος της Facebook, ούτε είμαι μάνα της Facebook, ούτε με ενδιαφέρει αν πετύχει η Facebook ή όχι. Αυτό εγώ σας αναφέρω την πραγματικότητα. Είμαι απλώς ένας σοβαρός παρατηρητής. Εντάξει, πραγματικότητα, αλλά μας